Γεννήθηκε το 1975 στην Καλαμάτα, μεγάλωσε στη Μελή Κλιμακίας, ενώ έχει ρίζες από τα Πλατανά και Σερών. Είναι στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ και δημιουργός της ιστοσελίδας αποστακτήριο.gr που έχει ως αποστολή τη διάδοση της λογοτεχνίας και των τεχνών γενικότερα. Τέλεσε πρόεδρος του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρου τη διετία 2012-2014, ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2014 εξελέγει πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Ημαρθίας, όπου ζει με τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά. Η εργογραφία του. Τα πρώτα του βιβλία είναι η ποιητική συλλογή «Λέξεις που ψάχνουν και αυτερά» του 2005 και η συλλογή διηγημάτων «Αλαργινή ηχό» από το 2007. Εκδόθηκαν και τα δύο από τις εκδόσεις LTG. Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα «Η πηξίδα των ονείρων» του 2011 και «Χίλιοι τρόποι να πεθάνεις» το 2014 από τις εκδόσεις Ιβίσκους. Η συλλογή διηγημάτων «Τις ζήσεις Χαρμολύπες» εκδόθηκε το 2016 από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Τα διηγήματά του «Το Ματωμένο Βουνό» και «Ο Θησαυρός» ανέβηκαν ως θεατρικά έργα από το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Κολεγίου Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στους Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες Ακτής Ονείρου το 2015 και το 2017. Εκτός από τον κύριο Αλέξανδρο Ακτιτίδη, έχουμε τη χαρά και βρίσκονται κοντά μας για να παρουσιάσουν το βιβλίο του η κυρία Ελισάβετ Τάρη, σχολική σύμβουλος και συγγραφέας, και η Ευαγγελία Παπανίκου, συγγραφέας μυθολόγος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου που ήρθατε σήμερα εδώ σε αυτή την οικογενειακή, όπως βλέπουμε, παρουσίαση. Ευχαριστήσουμε πολύ τη βιβλιοθήκη που μας φιλοξενεί, τη Δημοτική και την Βούλα που σε όλα ήταν πρόθυμη να μας βοηθήσει ό,τι θέλαμε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τις δύο κυρίες, τις εξαιρετικές κυρίες και συγγραφείς του τόπου μας, την Ελισάβετ Τάρη, πολύ καλή στη λογική λογοτεχνία, έχω διαβάσει έργα της, έχω παρακολουθήσει θεατροποιημένο έργο της με τη Σοφία την Παυλίδου εδώ, μια συνεργασία πάρα πολύ ωραία στους ίδιους αγώνες που ήμουν και εγώ στο Ακτής Ονείρου. Ανταγωνιστές. Έτσι. Δεν το γνώρισα βέβαια, εκεί την ώρα του χαρτό έβαλα. Λοιπόν, εγώ είμαι πιο παλιός όμως. Ναι, έχεις πάρει κι άλλο βραβείο. Ναι, ήμουν στην προηγούμενη. Και την Ευαγγελία την Παπανίκου επίσης. Ανερχόμενη συγγραφέα εδώ της περιοχής της Βέρειας και πάρα πολύ καλή στον τομέα της. Να ευχαριστήσω τα τοπικά site, το Verianet και τον πληροφοριοδότη που είναι εδώ να καλύψουν την εκδήλωση. Τους ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τους παρευρισκόμενους τώρα όλους που να κοιτάξουμε τη σειρά, τον Διονύση, τον Διαμαντόπουλο, τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης Μαθίας και συντοπίτη μας, τον Τέλειο Σιδηρόπουλο, πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, ένα σύλλογο με εξαιρετική δουλειά και πολύ σημαντική δουλειά και έργο. Τις κυρίες που εκπροσωπούν εδώ τον Έρασμο, τις ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμάνε εδώ. Την Εύη με τον Κώστα, καλλιτέχνη και συνεργάτη δικιά σου, Ευαγγελία. Κονογράφος του βιβλίου είναι. Ναι, τον Τάσο τον Βαρτζόκα, τον πολιτευτή μας, τον Αλέκο τον Βατζικώστα, επίσης συγγραφέα και φίλο και τα λοιπά και τα λοιπά, τους συναδέλφους μου από τη δουλειά, την Ελένη τη Δόμανο, επίσης συγγραφέα της περιοχής μας, τον Τάσο, τον διευθυντή του, τον Τόκα, διευθυντή του πρώτου δημοτικού σχολείου Μελίκης, και τους εκπροσώπους του Φιλίππου Μελίκης που είναι εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, σας είπα όλους. Είναι η ένατη παρουσία για τις... Είναι η ένατη παρουσία για τις Χαρμολύπες. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, Μελίκη, Αλεξάνδρεια, Πλατή, Αξιούπολη, Κιλκής και πόσα δεν θυμάμαι. Κάναμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι, δεν το περίμενα και εγώ τόσο μεγάλο. Αυτό το βιβλίο προέκυψε από κάποια διηγήματα που είχα συγκεντρωμένα κάποια εδώ και χρόνια. Ως υλικό δεν είχα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθώ μαζί τους. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα εκδώσω.
Ο κύριος Καλλιτερίδης, ο Σάββας, ο εκδότης μου, τα δέχτηκε, του άρεσαν και τα δέχτηκε να τα εκδώσει και από τότε ξεκίνησε αυτό το μακρύ ταξίδι μας. Είναι διηγήματα βγαλμένα από τη ζωή. Εκτός από το πρώτο που έχει υποσχολείται με την προσφυγιά, ένα θέμα που με αγγίζει και σαν ποντιακής καταγωγής από το σχολείο του πατέρα μου, αλλά με απασχόλησε και σαν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε, ακούμε για Σμύρνη και όλα αυτά. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά για το πώς υποδέχτηκαν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Υπήρχε και καλή υποδοχή, υπήρχε και άσχημη υποδοχή, υπήρχε και κάποιος ρατσισμός. Υπήρχε το περίφημο λιμοκαθαρτήριο της Καλαμαριάς, όπου οι άνθρωποι μπαίναν σε καραντίνα για 40 ημέρες. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και βλέπουμε σήμερα επίσης το πρόβλημα συνεχίζεται μετά από τόσα χρόνια, απασχολεί άλλους λαούς. Είμαστε εμείς τώρα από τη σειρά μας που τους φιλοξενούμε. Όμως σήμερα υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος με δομές κτλ. Τότε η Ελλάδα δεν ήταν. Φανταστείτε, η Μακεδονία είχε μόλις 10-12 χρόνια που είχε απελευθερωθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη για να υποδεχθούν αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι όπως με απασχόλησε αυτό το θέμα, αποφάσισα να το συμπεριλάβω, να το κάνω ένα διήγημα. Γιατί πιστεύω ότι μέσω της λογοτεχνίας, καμιά φορά η ιστορική πληροφορία γίνεται πιο εύκολη για τον αναγνώστη και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Τα υπόλοιπα διηγήματα είναι επίσης βιωματικά. Να μην σας κουράζω όμως, γιατί γι' αυτό και ήρθαν οι κυρίες δίπλα μου. Ποια κυρία θέλει να ξεκινήσει? Να ξεκινήσεις εσύ. Οπότε σας αφήνω στα χέρια της Ελισάβετ. Ακούγομαι το Ρίτσαρντ. Όλος είναι ένας γύρος. Γεια σας, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο για την τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει να παρουσιάσω το βιβλίο. Όταν γενικά σε καλούν να παρουσιάσει κάποιο βιβλίο, σίγουρα πρέπει να εκθιάσεις και να εκθέσεις την συγγραφική δυνατότητα του συγγραφέα και οπωσδήποτε τις αρετές του βιβλίου. Αλλά σαν παρουσιαστής πρέπει, λέει, να πεις τόσα όσα. Γιατί πρέπει να κινήσεις το ενδιαφέρον των αναγνωστών, να τους ελκύσεις για να πάρουν το βιβλίο, να δουν πραγματικά τι αξίζει, πού θα τους οδηγήσει ο συγγραφέας. Κάθε βιβλίο είναι μια αναζήτηση. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα ο Αλέξανδρος θα σας ταξιδέψει κάπου, σε κάποιες ιστορίες. Ο κάθε αναγνώστης όμως είναι μοναδικός. Αναπτύσσει τη δικιά του σχέση με το βιβλίο. Γι' αυτό πιστεύω ότι ένα βιβλίο που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, σε κάποιον άλλο θα πει ότι δεν μου άρεσε αυτό, μου άρεσε το άλλο. Ο καθένας λοιπόν με την προσωπικότητά του αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με το βιβλίο. Οι δήμονες λογοτεχνίας λένε ότι για να διαλέξει ένα βιβλίο, κάτι που ελκύει πάρα πολύ είναι το εξώφυλλο και ο τίτλος. Το εξώφυλλο πραγματικά είναι ιδιαίτερο, όπως και ο τίτλος. Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, η οποία είναι αυθεντική φωτογραφία από τον πατέρα του Αλέξανδρου. Τραβηγμένη το 1957, μεταπολεμική, νέα παιδιά της 5ης Γυμνασίου, κάπου σκαρφαλωμένα σε ένα σινιάλο εδώ σιδηροδρομικού σταθμού στη Ροδόπολη Σερών, φωτογραφίζονται ξένιαστα, παρόλο που είναι μετά από τον πόλεμο, τις δίνες του πολέμου, τις πληγές του πολέμου, βλέπεις μια ισοδοξία στα μάτια τους και μια χαρά που την εκπέμπουν. Ίσως αυτό να είναι και το μήνυμα του βιβλίου. Πραγματικά, ενώ οι ιστορίες του έχουν και λύπη και χαρά, τελικά δίνουν ένα πολύ ωραίο μήνυμα ισοδοξίας. Αυτό είναι σίγουρο. Επίσης και ο τίτλος, εμένα μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή. Τις ζήσεις χαρμολύπες. Δύο λέξεις που δεν τις χρησιμοποιούμε καθόλου συχνά, όπως λένε και οι φιλόλογοι. Η ζωή, αντί να πει τη ζωή, λέει τη ζήση. Μια παλαιομοδίτικη λέξη, ας το πούμε. Και χαρμολύπες, μια σύνθετη λέξη, όπως είναι και σύνθετο το συνέστημα που μου εκφράζει. Χαρά και λύπη μαζί. Δηλαδή ένα συναισθηματικό φορτίο χαράς, αλλά φορτωμένο και με κάτι αρνητικό. Σαν να μην μπορείς να χαρίσεις ποτέ τη χαρά. Αυτός ο τίτλος το διάλεξε, φαντάζομαι, ο Αλέξανδρος, έτσι υποθέτω, γιατί και οι ιστορίες του αφήνουν στο τέλος μια γλυκόπικρη γεύση. Ούτε χαράς ούτε λύπης. Έχει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά η πίκρα και η χαρά γράφονται σε όλες τις ιστορίες. Περιλαμβάνει πέντε αφηγήματα, πέντε διηγήματα. Όπως τα τρία είναι βραβευμένα ήδη σε κάποιους διαγωνισμούς. Γενικά όμως και τα πέντε περιέχουν και το κωμικό στοιχείο και το τραγικό. Οι ήρωες γίνονται πολύ αγαπητοί σε εμάς. Είναι πρόσωπα καθημερινά, σαν να τους ξέρουμε. Ο Θήμιος, ο Σταύρος, ο Θανασάκης, ο πρώτος στην πρώτη ιστορία. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι που τους αγαπάμε και χαιρόμαστε με αυτούς και λυπόμαστε με τις λύπες τους. Επίσης ο Αλέξανδρος δεν λέει πάρα πολλά. Τα διήγηματά του είναι σύντομα, με ένταση, με γρηγοράδα, χωρίς να σε κουράζουν. Χωρίς να λέει πολλά όμως, τα λέει όλα. Αυτό σας το εγγυώμαι.
Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε λίγο τα πέντε διηγήματα. Για τον καθένα θα πω πολύ λίγα λόγια για να αφήσω σε εσάς να τα ανακαλύψετε, γιατί σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ξεκινώντας με το Σάζι του πατέρα μου. Ένα διήγημα που παρουσιάζει το ιστορικό φυσικά γεγονός της μεταναστευτικής καταστροφής, την προσφυγιά που και σήμερα έχουμε αυτό το ζήτημα το προσφυγικό και όλοι έχουμε γνωρίσει πρόσφυγες, ήρθαν, εξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους, με την οδύνη του πολέμου, τις κακουχίες, τους καταβλισμούς. Βλέπεις σαν να καταλαβαίνει την ιστορία. Ο Λέξανδρος αναφέρει τους καταβλισμούς, το βαρδάρι, όλα αυτά που έζησαν, τα παιδάκια που βίωσαν τον ρατσισμό, να τους φωνάζουν πρόσφυγες, οι Τουρκόσπορος όπως λέγαν τότε, αυτούς που ήταν από τη Μικρά Ασία, και όλα αυτά που βίωσαν τότε και που τα βλέπουμε τώρα να επαναλαμβάνεται βέβαια με διαφορετικά πρόσωπα την ιστορία. Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία και κυρίως γιατί ο πατέρας του Θανασάκη, όπως είναι ο ήρωας μέσα στην ιστορία, νοσταλγεί τη Σμύρνη, τον πατέρα του που έπαιζε το Σάζι στα χρόνια εκείνα στην Σμύρνη, στο καφέ Αμάμα, όπως λέει, με τις νοσταλγικές ανατολικές μουσικές. Το ίστατο χέρι πραγματεύεται τη διαχείριση της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου. Στην περίπτωση όμως αυτή, το πρόσωπο που πεθαίνει είναι ο ήρωας, ο οποίος περιγράφει κιόλας ο ίδιος την κηδεία του, ας το πούμε. Πολύ κωμικό, έχει μέσα τραγικά στοιχεία, αλλά και πολύ κωμικά. Εγώ δεν το φανταζόμουν σαν μια ταινία του Μπελίνη, να πρωταγωνιστεί ο Μπελίνη. Γιατί πραγματικά τα επεισόδια που συμβαίνουν κάνουν και χαλαρώνουν όλο το κλίμα της κηδείας, εκείνο το βαρύ, το τραγικό, και στο τέλος η χείρα του ήρωα σαν να απαλύνεται ο πόνος της, γιατί ακριβώς τα τρία στοιχεία που βάζει μέσα και η φάρσα που χρησιμοποιεί ο ήρωας, δημιουργεί ο ίδιος μια φάρσα για να απαλύνει ίσως τον πόνο των ανθρώπων που μένουν πίσω και τον αγαπάνε και το θυμούνται με πολύ αγάπη. Πραγματικά πολύ ευρηματικό και νομίζω ξεχωρίζει ίσως και λίγο περισσότερο από τα άλλα. Ο Θησαυρός επίσης είναι το διήγημα που πήρε μέρος στο διαγωνισμό που συμμετείχαμε και εγώ και ο Αλέξανδρος στην Ακτή Ονείρου στη Θεσσαλονίκη για θεατρικές παραστάσεις παιδικές και νομίζω διατήθηκε και αυτό με πολύ ωραία εμφάνιση του θεατρικού. Και εδώ πέρα υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος ταξιδεύει στην Αμοργό για να βρει το θησαυρό της γιαγιάς του. Ποιος είναι ο θησαυρός? Αυτός πιστεύει βέβαια ότι θα βρει πλούτη, λύρες, ψάχνει εκεί πέρα με διάφορα οργανωμένα σωματεία, ομάδες που θέλουν να βοηθήσουν όλοι για να βρεθεί ο θησαυρός, αλλά τελικά ο θησαυρός ανακαλύπτει, δεν μπορώ να σας πω τι είναι βέβαια, αλλά ίσως είναι κάτι που να μην έχει σχέση με χρήματα, αλλά ανακαλύπτει ίσως την αγάπη, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας αυτού του ήρωα που λέγεται Πολ Στούμπος, και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Επιστροφή στην Πετροράχη, το επόμενο διήγημα, όπου ο ήρωας γυρνάει μετά από πολλά χρόνια στο χωριό του και θέλει να γυρίσει, φιλοδοξεί να γυρίσει μια σπουδαία ταινία που αναφέρεται στην αντίσταση που παρουσίασε εκείνο το μικρό χωριό της Σιμπήρου από τα γερμανικά στρατεύματα. Όλοι θέλουν να παίξουν στο χωριό, είναι κοπάρση και στο τέλος θριαμβεύει αυτό που θέλει να κάνει ο ήρωας και αναδεικνύει ότι πραγματική ήρωας της ιστορίας. Εμβρασμό ψυχής είναι τελευταία ιστορία. Ένα ψυχογράφημα για έναν άνθρωπο πολύ ήσυχο, ευσυνείδητο, οικογενειάρχη, πολύ ήρεμο, ο οποίος κάποια στιγμή κάνει και αυτό την επανάστασή του και δίνει κάποιο τραγικό τέρας στη δική του προσωπική ιστορία. Επειδή πριν πολύ ευχήθηκαν στον Αλέξανδρο για το βιβλίο του «Καλό τάξιδο», μας είπε ότι ήδη έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, εφόσον έκανε όλες τις παρουσιάσεις σε διάφορες πόλεις και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Εγώ θα ευχηθώ απλώς μια συνέχεια πολύ ωραία στο ωραίο ταξίδι του βιβλίου. Γιατί πιστεύω ότι κανένα βιβλίο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Έτσι δεν είναι? Πάντα θα υπάρχει σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα βιβλιοπωλείο, να το διαλέξουμε, να το αγαπήσουμε, να το διαβάσουμε. Έτσι λοιπόν, σου εύχομαι να συνεχίσει αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι, να μας δώσει πολλά ακόμα καινούργια συγγραφικά περιεχόμενα. Αλλά ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω και για κάτι ακόμα πέρα από συγγραφέα. Θα ήθελα να το δώσω συγχαρητήρια για να τον ευχαριστήσω για το blog που έχει, είναι δημιούργημά του, το Αποστακτήριο.gr, το οποίο είναι ένα blog που αναδεικνύει και την τέχνη, και τα γράμματα και τους συγγραφείς και τα βιβλία και είναι πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Και αυτός και σύζυγός του Ελένη Παπακώστα παρουσιάζουν βιβλία, συγγραφείς, κριτική βιβλίων και παιδική λογοτεχνία και για μεγάλους.
και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και είναι πολύ αξιόλογο. Θα το συγχαρώ λοιπόν και αυτό πέρα από συγγραφέα. Και τον ευχαριστώ και πάλι και σε ευχαριστώ και εσάς. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε. Να ευχαριστήσω για να μην ξεχάσω και τον neonvolo.gr που είναι εδώ, του φίλου μου τον Βασίλη. Είναι αυτό που έλεγα βιωματικά, αυτό το δίγιο με την κηδεία βασίζεται στην κηδεία του πατέρα μου, αυτά που έζησα. Μπορεί να είχα το πένθος εκείνη τη στιγμή, αλλά έβλεπα και διάφορα αυτά που λένε τα τραγελαφικά πράγματα που συνέβαιναν στη γειτονιά, που μπερδεύανε. Ναι, μπερδεύανε. Όταν μπαίνουν οι ξένος κόσμος στο σπίτι σου, μπερδεύανε το αλάτι με τη ζάχαρη, φτιάχναν καφέδες με αλάτι, τους πετούσε ο κόσμος. Μετά που τελείωσε όλο αυτό το πράγμα και το συνειδητοποίησα, μετά από χρόνια βέβαια το γράψω το διήγημα, αλλά μου ήρθαν στο μυαλό συνειρμικά όλα αυτά και λέω τι έγινε, ας πούμε. Και έγραψα αυτή την ιστορία για να διαχειριστώ και εγώ ίδιο το πένθος. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε μια οικογένεια όταν χάνει ξαφνικά κάποιον, ο Διονύσης πρέπει να τον έχει και καθηγητή. Οπότε το γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται. Και ήθελα αυτό το πράγμα, πώς θα διαχειριστείς όταν έχεις μια ξαφνική απώλεια, πώς θα διαχειριστείς μόνος το πένθος. Και σκέφτηκε αυτή την ιστορία. Βγήκε λίγο τραγελαφική, όπως λέμε, αλλά έτσι είναι η ζωή. Γι' αυτό λένε ουδής γάμος λέει άκλαυτος και κηδεία γέλαστη, έτσι δεν λένε. Το ίστατο χαίρε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Πολλοί κόσμος μέσα και έξω από το σπίτι. Άλλοι κλαίνε για το μακαρίτι, άλλοι συζητούν για το ατυχέ συμβάν και άλλοι βρήκαν ευκαιρία να κουτσοπολέψουν για όσα διαδραματίζονται γύρω τους. Τι είναι τελικά οι κηδείες εκτός από μια θλιβερή αλλά αναπόφευκτη κατάλληλη διαδικασία? Καταρχάς, μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να ξαναβρεθούν οι χαμένοι συγγενείς, να ξαναγαπηθούν με πάθος, αναπολώντας τα αδίκως χαμένα χρόνια, ώσπου από μια επόμενη κιόλας μέρα να ξαναχαθούν. Έπειτα αποτελεί μια πολύ καλή αφορμή για ανταλλαγή νέων φιλοφρονήσεων, συμβουλών υγείας και άλλων νομοθεσιών από τους μεγαλύτερους. Θυμήθηκα και ένα θείο μου σε παλιότερη κηδεία. Καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο και με το κονιάκ στο χέρι, έλεγε για το μακαρίτι. Του τα έλεγα εγώ, αλλά δεν πρόσεχε. Όλο κατά χρήσης ήταν. Κι εγώ από ψηλά ένα χαρούμενο άειλο πνεύμα μέσα σε μια λυτρωτική ηρεμία παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα. Η αλήθεια ήταν πως είχε έρθει πολλής κόσμος για να με τιμήσει. Ακόμα και άνθρωποι που δεν περίμενα καθόλου να δείξουν τέτοια ευαισθησία. Από την άλλη δεν ήρθαν κάποιοι που θεωρούσα βέβαιοι την οδύνη τους. Φαίνεται πως δεν τους συντάραξε αρκετά το γεγονός της απώλειάς μου. Οι μαυροφορεμένες μπαινόβγαιναν με τους καφέδες στα χέρια, ενώ κάποιοι πιο μερακλείδες ζητούσαν κονιάκ και ουίσκι. Πάντως πριν φύγω, είχα φουλάρει την κάβα μου για ώρα ανάγκης. Μπορώ να πω πως όλα ήταν οργανωμένα στην εντέλεια. Το σπίτι πεντακάθαρο και τα τζάμια στραφτερά. Όπως ακριβώς αρμόζει σε μια νοικοκυριωμένη οικογένεια. Τα σεμεδάκια κολαρισμένα, τα κεριά στην είσοδο του σπιτιού παραταγμένα με τάξη και οι καθρέφτες σκεπασμένοι για να μην δω τον εαυτό μου νεκρό και τρομάξω. Πάντως, ως ζωντανός, τρόμαζα περισσότερο με αυτό το έθιμο, νομίζοντας πως αν σήκωνα το σετόνι από τον καθρέφτη, θα έβλεπα τον πεθαμένο να μου χαμογελάει. Όλα από εκεί ψηλά μου φαίνονταν περίεργα και κάπου αστεία. Οι αντιδράσεις του κόσμου, τα καταλαβίστηκα μυρολόγια, οι συζητήσεις στην αυλή, οι πολλές νοικοκυρές που πλέχτηκαν στην κουζίνα και έριχναν στους καφέδες αλάτι αντί για ζάχαρη. Μήπως δεν ήξερα από κηδείες. Σε τόσες πολλές είχα πάει. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ και που θα μιλήσω για ένα βιβλίο πολύ ιδιαίτερο, το «Τις δύο στις Χαρμολύπες», το αξιόλογο συγγραφέα Αλέξανδρο Κρητίδη. Το βιβλίο αποτελείται από μια σειρά διηγημάτων που δένουν πολύ αρμονικά μεταξύ τους και δημιουργούν ένα σύνολο που απορροφά τον αναγνώστη και τον οδηγεί σε πολλές σκέψεις για τη ζωή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε εύκολες ή δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις. Ο συγγραφέας μας αρπάζει ήδη από το πρώτο διήγημα και μας παρασύρει ολοκληρωτικά σε ένα οδηπορικό υπαρξιακής και εσωτερικής αναζήτησης.
Τα διηγήματα δεν μας μεταφέρουν απλώς σε παλιότερες εποχές ή άλλες κοινωνίες, αλλά μας φέρνουν αντιμέτωπους με αυτές και κυρίως με τον ίδιο μας τον εαυτό. Μας βυθίζουν στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι τότε, αλλά που αντιμετωπίζουν ακόμα και τώρα στο αντίκτυπο. Τα διηγήματα του βιβλίου είναι σχεδόν όλα βεβαιωμένα, γεγονός καθόλου τυχαίο. Είναι όλα τους πολύ συγκινητικά και με εξαιρετικό περιεχόμενο, το καθένα δείχνοντας μια άλλη οπτική γωνία του λαού μας. Ειδικά στο πρώτο, με τίτλο «Το σάζι του πατέρα μου», ο συγγραφέας ξεκινάει με μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και σχεδόν ακούμε την ευχάριστη μουσική από το σάζι, στα αυτιά μας. Δεν αργεί όμως να μας ρίξει στα αμήλυτα γρανάζια της ιστορίας και της σκληρής πραγματικότητας εκείνων των δυσίωνων χρόνων, της μικρασιατικής καταστροφής, της προσφυγιάς και του ρατσισμού, τα αποτελέσματα των οποίων ζούμε ακόμα και σήμερα. Και όλο αυτό μάλιστα από την οπτική γωνία ενός 11χρονου παιδιού που δεν μπορεί να κατανοήσει τα παράλογα που διαδραματίζονται γύρω του. Ιδιαίτερα αισθητές είναι οι συναισθηματικές μεταπτώσεις τις οποίες μας οδηγεί ο συγγραφέας στο δεύτερο διήγημα, το Ίστατο Χέρι, όπου γίνεται η περιγραφή μιας κηδείας από την οπτική γωνία του πεθαμένου, αλλά και των ζωντανών τους οποίους αφήνει πίσω του. Το διήγημα αυτό, με το μαύρο και μακάβριο χιούμορ του, περιέχει καυστικά και σαρκαστικά σχόλια για τα έθιμά μας, αλλά και για την υποκρισία μας στις κηδείες. Δείχνει την κοινωνία σε αυτές τις περιστάσεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις, αλλά και μας κάνει να σκεφτούμε τη δική μας συμπεριφορά και να αναθεωρήσουμε τα πιστεύω μας. Αλλά, Αλέξανδρε, κατά βάθος πιστεύω ότι αυτό το διήγημα είναι μια ιστορία για την απόλυτη και την τελή αγάπη. Είναι πολύ ιδιαίτερο για έναν συγγραφέα να καταφέρει μέσα από όλο αυτό το μακάβριο γεγονός και ύφος που το καλύπτει κιόλας και ένα πέπλο μυστηρίου, να φέρει τον αναγνώστη στο τέλος με μια υπέροχη ανατροπή αντιμέτωπο με κάτι τόσο ρομαντικό και εξειδικευμένο. Στο τρίτο διήγημα, ο Θησαυρός, περιγράφονται και δημιουργούνται πανέμορφες εικόνες των νησιών μας, ενώ ταυτόχρονα θίγεται το θέμα της μετανάστευσης και της απομάκρυνσης κάθε γενιάς από την πατρίδα, από τη γλώσσα μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Ο συγγραφέας μας οδηγεί πολύ έξυπνα και πολύ όμορφα, εικόνα-εικόνα, μυρωδιά-μυρωδιά, στον πραγματικό θησαυρό και στο νόημα της ζωής. Το τέταρτο διήγημα, επιστροφή στην Πετροράχη, δείχνει τα στερεότυπα μιας μικρής, ορεινής και κλειστής κοινωνίας, που σχεδόν κατευθύνουν ένα άτομο σε συγκεκριμένη συμπεριφορά, χωρίς να το αφήνουν να ξεφύγει ακόμα και αν θα το ήθελε ή ακόμα και αν απομακρύνθηκε από αυτά. Επεξεργάζεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για την Ελλάδα, το θέμα της εθνικής αντίστασης κατά των Γερμανών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα αυτά που έχουν στιγματίσει την ελληνική κοινωνία από τότε ως τις μέρες μας. Αυτό το δείγμα μου θυμίζει μύθο του Εσώπου. Με γεγονότα που δείχνουν το πώς κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιον άλλον ή ακόμα χειρότερα πολλούς άλλους. Έχει και αυτό μια πάρα πολύ έξυπνη ανατροπή και όλη η πλοκή του είναι άγνωστη κινηματογραφική. Στο πέμπτο και τελευταίο διήγημα, το Εμβρασμό Ψυχής, αποτελεί ένα ψυχογράφημα των ηρώων του διηγήματος αυτού, όπου το πάθος, ο έρωτας και η κοινωνική κριτική και πάντα και τα στερεότυπα καθορίζουν ή καταδικάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Ανακεφαλαιώνοντας, όλα τα διηγήματα αναδεικνύουν τα καλώς και τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας του τότε αλλά και του τώρα. Πολύ περιγραφικά και με καυστικό χιούμορ και έξυπνη πλοκή και ανατροπές. Μερικά άλλα θέματα που φύγονται στα διηγήματα είναι η αστιφιλία, η αδικία, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, η ειλικρίνεια, ο νεοπλουτισμός, οι διαφόρων μορφών απάτες και η εκμετάλλευση σε όλα τα επίπεδα, ιδιωτικό, προσωπικό και δημόσιο. Ο συγγραφέας δεν φοβάται να δείξει την πραγματικότητα με τραγικές εξελίξεις, δυνατές σκηνές, γεμάτες συναισθήματα, πόνο, απογοήτευση. Ώσπου να φτάσει κάθε φορά στην κάθαρση, αλλά μας εκπλήσει για ποιον από τους ήρωες κάθε φορά. Ως αναγνώστες, ζούμε τις περιπέτειες των ηρώων, συγκινούμαστε, ερχόμαστε ακόμα και στη θέση τους. Υπάρχουν ποικίλες και πολλές συναισθηματικές μεταπτώσεις από σελίδα σε σελίδα του ίδιου διηγήματος, αλλά και από διήγημα στη διήγημα. Όπως δηλώνει το τίτλος του βιβλίου, σε όλες τις σελίδες του βιβλίου υπάρχει διάχυτο το συνέστημα της χαρμολύπης. Αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν τραγέλαφο, με κωμικοτραγικά γεγονότα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Αυτό, το τακριό εν γελάν, είναι η έκφραση που περιγράφει την ανθρώπινη ζωή από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα, με την αναλλαγή των αντιθέτων στη ζωή, να μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τον πόνο, από όπου και αν προέρχεται αυτός. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί τον πόνο και να έρθει στην κατάφαση της ζωής. Θα κλείσω με τα λόγια του καθηγητή Λιαντίνη.
Υπερβαίνω τον πόνο του κόσμου δεν σημαίνει ότι δημιουργώ μια νέα πραγματικότητα ζωής στην οποία δεν υπάρχει πόνος. Η εξαφάνιση του πόνου θα σήμαινε εκτροπή του φαινομένου της ζωής σε άλλη οντική μορφή, όπως η αφαίρεση του οξυγόνου από το νερό. Η υπέρβαση του πόνου γίνεται μόνο δια του πόνου. Τη νίκη και το κράτος επάνω στο κακό θα τη φέρει η αδιάλειπτη πάλι εναντίον του, που δεν οδηγεί ποτέ στον αφανισμό του. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή να μιλήσω για το πολύ ιδιαίτερο βιβλίο σου σήμερα. Το απόλαυσα και σου εύχομαι καλή επιτυχία στα επόμενα έργα σου. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το δείγμα θησαυρός που αναφέρθηκαν και οι δύο κυρίες, που θεατροποιήθηκε κιόλας, πραγματικά βλέποντας, παρακολουθώντας πρώτα απ' όλα κινηματογράφο, το πώς βλέπουν οι ομογενείς, οι μακρινοί ομογενείς, όχι αυτοί που έχουν συχνή επαφή με την Ελλάδα, την Ελλάδα, μία εικόνα που είναι ψεύτικη, είναι πλαστή. Δηλαδή για αυτούς η Ελλάδα είναι ό,τι και για έναν τουρίστα, τον Τζατζίκι, η Μύκονος, η Πάρος, ουσιαστικά δεν τη γνωρίζουν πραγματικά. Και ένας δεύτερης και τρίτης γενιάς Έλληνας, ο οποίος δεν έχει καθόλου επαφή με την πατρίδα των προγόνων του, ας πούμε, δεν έχει καμία επαφή με το τι είναι πραγματικά η Ελλάδα, δεν γνωρίζει. Προσπάθησα με αυτό το δείγμα να κάνω αυτή την νοητή επικοινωνία του ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζει, αλλά κατάγεται, δεν χειρίζεις από εδώ, από την Ελλάδα, να του δείξω πραγματικά τι είναι η Ελλάδα. Όχι ότι η Ελλάδα είναι τα χίλια καλά, έχουμε τα ελαττώματά μας και πολλά σαν Έλληνες, αλλά έχουμε και πάρα πολλά καλά στοιχεία. Έχουμε αυτή τη φιλοξενία που δεν υπάρχει συχνά, δεν το συναντάς σε άλλους λαούς. Αυτό το φιλότιμο που και σαν λέξη δεν υπάρχει, όπως και η χαρμολύπη νομίζω σαν λέξη δεν υπάρχει στο ξένο, είναι ελληνική και εκκλησιαστικός όρος, από ό,τι μου είπε ένας ιερέας κάποτε. Οπότε ο σκοπός μου κυρίως ήταν αυτός, το νόστο, αυτή της αυτογνωσίας που είπε η Ελισάβετ, αλλά πρώτα απ' όλα αυτό, να δείξω ότι υπάρχει και κάτι πέρα από αυτή την εικόνα που δυστυχώς τα ΜΜΕ και τα πρότυπα παρουσιάζουν για την ίδια τη χώρα τους. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Η Βούλα, θέλεις να διαβάσεις κάτι ακόμα από το θησαυρό? Από το θησαυρό. Κάποια στιγμή γνώρισε έναν μακρινό ξαδερφό του που ήταν δάσκαλος στο νησί και άνθρωπος με πολλές γνώσεις. Άρχισε τότε εκείνος να τον παίρνει μαζί του κάθε απόγευμα και να τον γυρίζει από άκρη σ' άκρη του νησιού. Του έδειξε τα υπολείμματα της Κυκλαδικής περίοδου, τη Μονή της Παναγιάς της Χολοβιζιώτισσας που ίδρυσε ο Αλέξιος Κομινός, τα πανέμορφα και ανώλευκα σοκάκια των χωριών, όλα σαν ζεύτηκα, σαν φωτογραφίες τουριστικών οδηγών που χρόνια έβλεπε στην Αμερική. Κι όμως ήταν όλα εκεί μπροστά του. Μπορούσε να τα αγγίξει και να νιώσει τα χιλιάδες χρόνια θαλασσοδαρμένης ιστορίας, να μυρίσει τη ρίγανη, τη μέντα και το θυμάρι που ευωδιάζανε ανάμεσα από τις σκισμές των βράχων, να φουγκραστεί το πέλαγος καθώς εισχωρούσε στα απόκρινα γκρέμια, να παρατηρήσει τα εγωπρόβατα με τις γυαλιστερές κουδούνες τους που μασουλούσαν ανέμελα κάτω από το παγανιστικό φως του ήλιου. Για μια στιγμή στάθηκε αποκαμωμένος να ξαποστάσει πάνω σε μια πλατιά πέτρα. Και όταν σήκωσε το βλέμμα του, θαρρής του κόπηκε η μηλιά. Ένα γαλάζιο χωρίς τέλος. Τα λόγια του δασκάλου για την ιστορία του τόπου του τον συνεπήραν. Νόμισε πως έβλεπε να περνούν από κάτω αρχαίοι πελασγοί με μονοκάταρτα πλοιάρια. Και έπειτα τριήρης με τους κυβερνήτες ολόρθους να καθορίζουν την πορεία και τους αυλητές να δίνουν τον παλμό στους κοπηλάτες. Να και οι μπουρλοχέριδες λίγο πιο πέρα, με τα πυρπολικά τους να κυνηγούν μια τουρκική ναυαρχίδα. Κάθε νύχτα κοιμόταν με μια ελληνική ιστορία στο μυαλό του. Πώς γινόταν να τα αγνοούσε όλα αυτά τόσα χρόνια? Πώς γινόταν να μην έχει γευτεί αυτή την ιδηλιακή και φιλόξενη Ελλάδα? Ξάπλωνε στο κρεβάτι του και περνούσαν από μπροστά του τα πρόσωπα των φίλων και συγγενών που είχε γνωρίσει. Του Κώστα, της Μαρίτσας, του Λεωνίδα, της Θάλιας. Όλοι γελαστοί, όλοι καλοσυνάτοι, όλοι αληθινοί. Είχε σχεδόν ξεχάσει τους λόγους που τον έκαναν να φτάσει ως εκεί.
Και επειδή πραγματικά αυτό είναι η τελευταία μου παρουσίαση για τις Χαρμολύπες, κλείνοντας να σας ανακοινώσω ότι το καινούργιο μυθιστόρημα είναι στην τελευταία επιμέλεια, θα εκδοθεί τον Ιανουάριο, Θεού θέλοντος, ένα μυθιστόρημα κοινωνικό, αστυνομικό, περιπέτεια κτλ. Πιο πολύ κοινωνικό. Τίτλος δεν θα το πω γιατί θα μου τον αλλάξουν οι εκδότες. Οπότε, ναι, εγώ έχω προτείνει κάποιο τίτλο, αλλά δεν θα το πω γιατί μπορεί να πέσω έξω, να εμφανιστεί με άλλο τίτλο μετά και να μου πείτε άλλα βασέλικες. Οπότε, δεν θα σας το πω.